Συχνά αναρωτιόμαστε ποιο είναι το μέλλον της αυτοκίνησης. Πού πάνε δηλαδή τα αυτοκίνητα που οδηγούμε όλοι μας. Go further από τη Ford. Μαζεύει κατά καιρούς στα κεντρικά της στην Κολονία ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δημοσιογράφους, ρεπόρτερ, dealer και τους δείχνει την τάση που θα ακολουθήσει η ίδια στα επόμενα χρόνια στον τομέα της αυτοκίνησης. Δεν είναι μόνο αυτό, ούτε και το καινούριο Fiesta που πρώτοι θα δούμε εδώ. Αλλά κάτι πιο σημαντικό, το πώς θα είναι τα αυτοκίνητα του μέλλοντος. Πώς δηλαδή η ίδια η Ford φαντάζεται ότι θα είναι τα αυτοκίνητα του μέλλοντος. Αυτά που κάποιοι θα προλάβουν από εμάς, κάποιοι με τα παιδιά μας και κάποιοι με τα εγγόνια. Όλα αποκαλύπτονται εδώ, στο Ford Go Further. Η Ford Motor Company παρουσίασε τους στόχους της εταιρείας στο μέλλον σε ειδική εκδήλωση Go Further στην Κολονία. Ο Jim Farley, πρόεδρος της Ford Ευρώπης, Μέση Ανατολής και Αφρικής, ενώπιον του προέδρου της εταιρείας Mark Fields, μπροστά σε ένα κοινό 2.500 εμπόρων, εργαζομένων και εκπροσώπων τύπου, στις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας στο Νιλ της Κολονίας, έκανε έναν απολογισμό των τελευταίων χρόνων και έδωσε το στίγμα για την πορεία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Πριν από 4 χρόνια, στην πρώτη εκδήλωση Go Further, η Ford υποσχέθηκε μια πιο λιτή και ευφυή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με αξιόλογα προϊόντα και νέες τεχνολογίες. Και το καταφέραμε με το παραπάνω, χάρη στο ταλέντο, την εφευρετικότητα και το πάθος των ανθρώπων μας, δήλωσε ο Farley. Για να συνεχίσει, δημιουργήσαμε μια νέα γκάμα SUV. Βάλαμε φωτιά στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων με το Focus RS και τη Ford Mustang μας. Ενισχύσαμε τις βάσεις της επιχείρησής μας με τη βραβευμένη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων μας, ξαναγράψαμε τους κανόνες λειτουργίας των συμπαγών κινητήρων με τον χιλιάρια EcoBoost και όλα αυτά πριν φτάσουμε στην επόμενη γενιά Fiesta. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με την υποστήριξη μελών των ομάδων της Ford από όλη την Ευρώπη, που βοήθησαν στη μεταμόρφωση της εταιρείας, η Ford επίσης αποκάλυψε μια νέα έρευνα που υπογραμμίζει τη δυνατότητα των τεχνολογιών αυτόνομων οχημάτων Ford να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πελατών και ανακοίνωσε την έναρξη δοκιμών αυτόνομων οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους από αυτή τη χρονιά. Αποκάλυψε τα αποκλειστικά νέα μοντέλα Ford Mustang Black Sandow Edition και Blue Edition, το Sport νέο Ford Transit Custom Black Edition, το van της σειράς Sport και το νέο Ford Edge ST-Line της κατηγορίας SUV. Ανακοίνωσε επίσης μια νέα τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρου για τον πολυβραβευμένο χιλιάρι EcoBoost. Πρωτιά για τρικύλινδρο κινητήρα στη βιομηχανία του αυτοκινήτου. Αποκάλυψε παράλληλα ότι τα αγωνιστικά Ford GT του 2016 και Ford GT 40 του 1966 που κέρδισαν την κατηγορία τους στις 24 ώρες του Λεμάν θα διατίθενται σαν αποκλειστικά μοντέλα της συλλογής LEGO Speed Champions. Η Ford αποκάλυψε επίσης την επόμενη γενιά του Fiesta που σύμφωνα με την ίδια συνοδεύεται από την πιο προηγμένη γκάμα τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού, συνδεσιμότητας και επικοινωνίας που έχει υπάρξει ποτέ σε μικρό μοντέλο μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη γκάμα εκδόσεων στη 40χρονη ιστορία του Fiesta. Παρουσιάστηκαν επίσης και οι 4 διαφορετικές εκδόσεις παραγωγής του, μεταξύ των οποίων το Titanium, το ST-Line, εμπνευσμένο από το Ford Performance, το πολυτελές Vignale και το Active Crossover, το πρώτο στη νέα γκάμα μοντέλων Active που θα ανασαριστούν στην οικογένεια Ford τα επόμενα χρόνια. Το νέο Fiesta θα διατίθεται στην ελληνική αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Λίγες ημέρες αργότερα, ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι, Σεμπαστιάνος Γιέ, συμφώνησε με την βρετανική ιδιωτική ομάδα M-Sport να οδηγήσει το 2017 το νέο Ford Fiesta RS WRC. Μακάρι η εξέλιξη αυτή να οριοθετήσει και την επιστροφή του εργοστασίου επίσημα στα ράλι.